Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κλείσιμο χερσαίων συνόρων της χώρας ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο των μέτρων συγκράτησης του κορονοϊού. Από αύριο κλείνει το συνοριακό σημείο ελέγχου στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, ενώ από τον Ιμφαίο Κομοτηνίστε επιτρέπεται μόνον η διέλευση φορτηγών. Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας γνωστοποίησε πως όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα εκτός από υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ 72 ωρών θα πρέπει να υποβληθούν και σε rapid test. Αναφορικά με το επιδημιολογικό φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων. Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψηλός στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο, ενισχύονται οι δυνάμεις των ελεγκτικών σωμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημοτική αστυνομία, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στους χώρους εργασίας. Κάνουμε έκκληση ξανά σε όλους τους πολίτες. Ας τηρήσουμε τα μέτρα. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εισήχθη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο Αρχιεπίσκοπος νοσηλεύτηκε αρχικά σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, ωστόσο στη συνέχεια εισήχθη σε μονάδα αυξημένης φροντίδας για καθαρά προληπτικούς λόγους. Ο 82χρονος μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος είχε διαγνωστεί αρνητικός τόσο στις ταχύες όσο και στις μοριακές εξετάσεις, που υποβλήθηκε και μετά τις συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου, αλλά και πριν από τη συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη το περασμένο Σάββατο. Η τελευταία μοριακή εξέταση την οποία υπευλήθη ήταν το βράδυ της Δευτέρας. Πήρε τα αποτελέσματα χθες. Βγήκε θετικός σύμφωνα με την άποψη των θεραπώντων ιατρών του για καθαρά προληπτικούς λόγους εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Δεν τίθεται θέμα προληπτικής καραντίνας για τον Πρωθυπουργό, καθώς είχε υποβληθεί σε τεστ για COVID-19, τα οποία ήταν αρνητικά, και πριν από τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αλλά και πριν από την αναχώρησή του για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Στέλιος Πέτσας. Ο έλεγχος του με τεστ είναι συνεχής και ακολουθεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με αυτά τα δεδομένα, η εισήγηση των ειδικών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προληπτικής καραντίνας. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, από την ώρα που ο Πρωθυπουργός συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο το Σάββατο, πρέπει να μπει σε καραντίνα. Πρέπει να ειδοποιηθεί αυτή τη στιγμή και το Αμπουντάμπι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου πήγε. Μετέχω στην αγωνία, τον πόνο και τον φόβο όλων που με την πίστη μας στο Θεό όλοι θα υπερνικήσουμε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος στους στενούς του συνεργάτες λίγο πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Στα ωριά του συνεχίζουν να βρίσκονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Οι εφημερίες είναι αγώνας δρόμου για αναζήτηση μιας άδειας κλίνης σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το ΑΧΕΠΑ ολοκλήρωσε τη χθεσινή εφημερία με γεμάτη την εντατική, ενώ στο Ιπποκράτειο έπιασαν ήδη δουλειά οι 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη. Μάχη με το χρόνο και αγώνας για ένα ελεύθερο κρεβάτι είναι καθημερινά οι εφημερίες στη Θεσσαλονίκη, με την πληρότητα στις ΜΕΘ να αγγίζει το 100%. Άλλη μια δύσκολη εφημερία μόλις ολοκληρώθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, με 2 διασωληνώσεις, 90 εισαγωγές ασθενών και άλλα 20 περιστατικά να είναι υπό διερεύνηση. Είμαστε στα 40 κρεβάτια, 42 κρεβάτια ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, COVID. Και έχουμε μια πληρότητα 100% αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της ημέρας θα δούμε πώς θα βαδίσουμε και τι θα χρειαστεί να γίνουμε. Έχουμε 230 ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα. Καταλαβαίνετε, από 230 ασθενείς μπορεί να προκύψουν και άλλες διασωληνώσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Χθες η Θεσσαλονίκη κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων με 905 θετικά. Από την αρχή του μήνα συνολικά καταγράφηκαν 11.252 κρούσματα. Βλέπουν την πίεση να είναι ασφυκτική για μέρες και το σύστημα να δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του και των ανθρώπων του. Η κατάσταση είναι οριακή, είναι κρίσιμη. Προς το παρόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από τους λειτουργούς και τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους. Ακόμη και οι υγειονομικοί δίνουν μάχη διασωληνωμένοι, όπως ο υποδιοικητής της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ αρκετοί είναι και οι γιατροί και νοσηλευτές που έχουν νοσήσει, καθώς παρότι στα νοσοκομεία τηρούν όλα τα μέτρα, είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της κοινότητας. Πρέπει να προσέχουμε και εμείς και οι οικογένειές μας ένα λόγο παραπάνω, γιατί είμαστε ίσως λίγο πιο πολύτιμοι αυτή την εποχή. Καλώς ήρθατε! Οι 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη φτάνουν στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη και αμέσως πιάνουν δουλειά, αφού τα νοσοκομεία της πόλης βρίσκονται στα όρια τους και οι συνάδελφοί τους τις υποδέχονται με ανακούφιση. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις νοσηλεύτριες που έρχονται από την Κρήτη και θα κάναμε και εμείς το ίδιο. Λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, οι 10 νοσηλεύτριες έφτασαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και από το πρωί της Πέμπτης θα ρεχτούν στη μάχη με τον κορονοϊό στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της ψυχής τους. Δεν έχει πολλά να πει εδώ.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Στο Ιπποκράτειο διακομίστηκε και ένα μωρό 22 μηνών που έδωσε μάχη για να μην διασωληνωθεί. Είμαι χαρούμενη που κατάφερε το μωρό, όχι εγώ, μέχρι στιγμής να μην διασωληνωθεί. Πόσο μηνών το μωρό? 22 μηνών. Με κορονοϊό? Με κορονοϊό. Αλλά και σήμερα η εφημερία στο Παπαγεωργίου άρχισε με γεμάτα κρεβάτια στις ΜΕΘ COVID, ενώ και στις απλές κλίνες η πληρότητα φτάνει στο 80% με τους εργαζόμενους να κάνουν έκκληση σε δραματικό τόνο. Αν δεν φανούμε υπεύθυνοι ως κοινωνία, θα αρχίσουμε να επιλέγουμε ποιος θα ζήσει. Κάνω την ίστατη έκκληση. Πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήστε τα μέτρα. Και η αγωνιώδης αναζήτηση για ένα διαθέσιμο κρεβάτι συνεχίζεται με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, σε όμορους νομούς, αν χρειαστεί με αεροδιακομιδή ή ακόμα και μετακίνηση ασθενών με τρένο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.